Και δίδεται η κίνηση για την πρώτη υποδρομία, όπου για την πρωτοπορία θα επιχειρήσει η Ματίλντα Σλό αρχικά. Θέλει να βγει μπροστά, αλλά πιέζει από μέσα, λέει η Καπουτσίν. Έρχεται πιο έξω επίσης η Storm Cutter, πολύ πιο έξω είναι η My Lucille στην επόμενη θέση. Ο Μόσταυλες ακολουθούν, Beyond the Sea, Dancing Rainbow και τελευταία Refulgence στο πρώτο κομμάτι της διαδρομής, στο πρώτο 400 που φέρνει την Lady Καπουτσίν να οδηγεί την υποδρομία και να ακολουθούν. Από μέσα η Ματίλντα Σλό και δίπλα ακριβώς η Storm Cutter, τέταρτη η My Lucille. Είναι η τετράδα που κάπως έχει ξεχωρίσει από τις ομόσταυλες, την Beyond the Sea, την Dancing Rainbow και την ομοπροπόνητη Refulgence που είναι ακόμη στην τελευταία θέση. Όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει στο ύψος περίπου των 700 μέτρων, οδηγεί το νούμερο 6. Lady Capuchin ακολουθεί το νούμερο 7, Matilda Slow. Προσπαθεί να πλησιάσει πλέον καλύπτοντας συνεχώς έδαφος το νούμερο 5, My Lucille, καθαρά στην τρίτη θέση και ετοιμάζεται να κάνει και επίδεση, διότι πάμε για την τελευταία στροφή για την τελική ευθεία, όπου πλέον βλέπουμε να αναπτύσσεται πολύ δυνατά και Refulgence απ' έξω μαζί με την Dancing Rainbow. Θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο στα τελευταία μέτρα πλέον. Ματίλντα Σλό αρχικά και πιο έξω. My Lucille κάνουν φίνις και έρχεται Refulgence πολύ δυνατά στα τελευταία μέτρα, θέλοντας και αυτή με τη σειρά της να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. My Lucille απ' έξω έχει κάνει επίθεση, παλεύει. Ματίλντα Σλό προσπαθεί, Refulgence από την εσωτερική και Beyond the Sea. Μέχρι τέλους η μάχη, Refulgence φαίνεται δυνατή, περνά στην δεύτερη θέση και απειλεί την πρώτη. My Lucille και Refulgence στα τελευταία μέτρα. My Lucille, Refulgence πολύ κοντά. Φαίνεται κρατά την τρίτη θέση Ματίλντα Σλό από την Beyond the Sea. My Lucille λοιπόν και Refulgence μέχρι τέλους η μάχη. Ματίλντα Σλό και Beyond the Sea που έκανε φίνιση από την εσωτερική στις δύο επόμενες. Και πάλι εδώ νούμερο 5 My Lucille και νούμερο 1 Refulgence. Πλησίασε έντονα και τώρα βλέπουμε εδώ την τρίτη θέση, είναι νομίζω έστω και λίγο μπροστά η Ματίλντα Σλό από την Beyond the Sea. Μια μύτη είναι σίγουρα. Καλησπέρα και από εμάς. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Σήμερα ακόμη πιο ιδιαίτερη η συνέντευξή μας. Ο Μιχάλης Ξινός από ψηλά, από ό,τι βλέπετε, με την πρωταγωνίστρια εδώ, τη My Lucille, η οποία πέτυχε τη δεύτερη νίκη της καριέρας της μετά το ρεπό. Και νομίζω όλα καλά είναι εκεί πάνω, έτσι, και τώρα και πριν. Όλα υπέροχα. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στον Φίλιππο Κοινό, Χριστός Ανέστη. Ήταν σε τρομερή κατάσταση, την είδατε. Ήθελε απλώς μια εξοικονόμηση δύναμης. Και τα καταφέραμε με θαυμασία.